ελκυζόμαστε ότι προσερχόμαστε στους αγώνες για να αγωνιστούμε με ευγένεια σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό την επίδειξη υποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού. Σας καλωσορίζω λοιπόν για αυτούς τους αγώνες. Είναι μέχρι 14 ετών. Νιώθουμε αυτή τη στιγμή μια τεράστια ευθύνη για αυτό που πάει να γίνει, αλλά και μια ικανοποίηση ότι επιτέλους η πυγμαχία θα βγει έξω και θα φανεί. Αυτό μας δίνει το κουράγιο για να συνεχίσουμε και κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Πάλιο για αυτή την πρωτοβουλία που σε συνεργασία με τον Αρτούρ Μιχαηλιάν, τον γνωστό πλέον προπονητή στην Ομοσπονδία, προσπαθήσανε και προσπαθούν να ανεβάσουν την παιδική πυγμαχία σε πολλά σκαλιά επάνω, όχι σε ένα σκαλί παραπάνω. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία σίγουρα αγκαλιάζεται από την Ομοσπονδία. Πιστεύουμε ότι να βρει και θέλουμε να πιστεύουμε κιόλας ότι θα έχει κι άλλους μηνυτές για να μπορούν τα παιδιά να δημιουργήσουν το υπόβαθρο αυτό το οποίο θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν με το άθλημα της πυγμαχίας και φυσικά μέσω του συλλόγου που καλλιεργεί το άθλημα της πυγμαχίας να έχουμε επιτυχίες. Ο πρόεδρός μας βέβαια κατενθουσιάστηκε γιατί στην αρχή λέει μα παιδάκια πως αυτό, αλλά μετά ας πούμε λέει ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Τα μέλλον είναι εδώ. Από 2024 και μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες πιστεύω να δούμε Ολυμπιονίκες από τα παιδιά αυτά. Κρατήστε αυτό το βίντεο και θα δείτε μετά. Έχουμε τρεις συμμετοχές, ένα 9 χρονών και άλλοι 10. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Μπάλιο και στην Ελληνική Ομοσπονδία για τη διοργάνωση αυτή. Ελπίζω να γίνει μια καλή διοργάνωση. Στο εξωτερικό τα παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρά. Εδώ πρώτη φορά γίνεται. Πιστεύουν ότι καλύτερο για τα μικρά παιδιά, για τα νέα παιδιά και για τη διαφήμιση του αθλήματος. Είμαι πολύ χαρούμενη που για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται τέτοια διοργάνωση με μικρά παιδιά. Είναι το νέο αίμα και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι αγώνες. Είναι πυγμαχάρες, δηλαδή μιλάμε, παίζουμε καλύτερα και από άντρες. The future is there.